Έρθουμε και λίγο στην διεθνή επικαιρότητα. Βεβαίως το επίκεντρο είναι η αποφάση συνόδου κορυφής για τις κυρώσεις ή μη κυρώσεις, όπως το δει κανείς, προς την Τουρκία. Είναι μια απόφαση, αν θέλεις, μια απόφαση η οποία προκαλεί έντονες συζητήσεις για το κατά πόσο πάρθηκαν οι αποφάσεις που θα έπρεπε να πάρθουν για να δοθεί μήνυμα στη γειτονική μας χώρα. Εγώ θα προσπαθήσω να έχω μια ψύχρεμη, ανεπηρέαστη ματιά και προσέγγιση. Mm-hmm. Θα πω ότι έγινε ένα βήμα. Δεν έγινε το βήμα που περιμέναμε. Ενδεχομένως η Ευρώπη δεν είναι ακόμη έτοιμη για δραστικά μέτρα απέναντι στην Τουρκία. Δεν είναι έτοιμη γιατί είναι και τα οικονομικά συμφέροντα, οι μεγάλες επενδύσεις που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην γειτονική χώρα και αυτές παρεμποδίζουν τις πολιτικές αποφάσεις. Mm-hmm. Παλεύει η οικονομία με την πολιτική και από ό,τι φαίνεται ο αγώνας είναι δύσκολος και οι πολιτικές αποφάσεις είναι χαμηλού αναστήματος σε σχέση με αυτό που Μάλιστα. περίμενε η χώρα μας για να στείλει το μήνυμα απέναντι στην Τουρκία. Κώστα, πριν συνεχίσεις, για να βάλουμε στην κουβέντα μας έναν εξαιρετικά έμπειρο δημοσιογράφο και πολιτικό, θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε στο σημείο αυτό με τον κύριο Καρατζαφέρη, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή στην πρόσκληση, κύριε Καρατζαφέρη. Καλησπέρα σας. Χαρά μου να μιλάω με ανθρώπους που ξέρουν τον πολιτικό λόγο, γιατί όσο ώρα είμαι στην αναμονή, αντιλαμβάνομαι ότι το κατέχετε το μάθημα. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την παρατήρηση. Τώρα, πώς αξιολογείτε εσείς το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής, εάν θεωρείτε πως στάλθηκε το μήνυμα που πρέπει να σταθεί στην Τουρκία ή αν στάλθηκε ένα διαφορετικό μήνυμα από αυτό που θα επιθυμούσε τελικά η χώρα μας να σταλεί? Αναμενόμενο ήταν. Περιμέναμε την αποτυχία, όσοι ξέραμε, και ήρθε μια αποτυχία. Κοιτάξτε την εποχή της Καλλιόπολης. Μιλάμε τώρα εδώ και ένα αιώνα και μερικά χρόνια. Η Γερμανία έχει ταυτιστεί με την Τουρκία. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ως εκ τούτου λοιπόν, εγώ δεν περίμενα τίποτα άλλο. Ούτε θα θυσίαζε 85 εκατομμύρια πελατείας, ούτε θα θυσίαζε 5 εκατομμύρια ψηφοφόρους που είχε στη Γερμανία Τούρκους. Έτσι λοιπόν δεν ανέμενα. Το κακό της υποθέσεως είναι ότι δεν είναι η μία ψήφος της κυρίας Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ ξύπνησε την επιρροή της σε χώρες φιλικά προς την Ελλάδα, όπως η Ιταλία, με οικονομικά ανταλλάγματα. Είχε μια σειρά ετοιμάτων ο κύριος Κόντε και του είπαν ότι κοίταξε αυτά και αυτά, οκ, okay, αλλά στην περίπτωση αυτή θέλουμε αυτά. Mm-hmm. Αυτά είναι που μας ανησυχούν, γιατί δεν αντιλαμβάνονται η ταγή, η πολιτική ταγή, ότι η Γερμανία κάνει παιχνίδια βάσει των δικών της υπερόντων και όχι βάσει των εθνικών μας ενδιαφερόντων. Ναι. Έρχονται πίσω, θα προσπαθήσουν να κάνουν το άσπρο μέρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν δεν αισθάνθηκε τη βίτσα στην πλάτη. Δεν αισθάνθηκε. Δεν πρόκειται να απολογηθεί στον τουρκικό λαό ότι κοίταξε, την πατήσαμε ρε παιδιά, αλλά βγαίνει αμόλυντος και αγέροχος. Κύριε Πρόεδρε, είναι κακή η συγκυρία. Το λέω αυτό γιατί την απόφαση αυτή την πήραμε υπό γερμανικής προεδρίας και έρχεται η πορτογαλική προεδρία που επίσης είναι φύλλα προσκύμενη προς την Τουρκία. Δηλαδή, εγώ δεν θα περίμενα και το Μάρτιο κάτι σημαντικό ως εξέλιξη απέναντι στην Τουρκία. Μα δεν μπορούμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα επιβολής αυτής της πολιτικής. Ναι. Ξέρετε, ο Μητσοτάκης είναι ένας φέρελπης άνθρωπος και ο Βένδιας το πολεμάει, αλλά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Δηλαδή είναι υψηλότερα του μεγέθου του τα προβλήματα που έχει η χώρα. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι όμως μια ομοί πραγματικότητα. Δηλαδή, ό,τι και να έκανε, ξέρω εγώ, η πολύ καλή ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν είσαι μια ομάδα του Βόλου, δεν μπορούσε να περάσει. Δεν μπορούσε να περάσει. Έτσι λοιπόν, δεν πρόκειται να περάσουμε. Δεν έχουμε τη δύναμη. Δεν έχουμε το πυλιανικέ του παρελθόντο. Δεν έχουμε έναν Ανδρέα Παπανδρέου να επιβάλλει, ξέρω εγώ, νέα μεσογειακά προγράμματα ή δεν έχουμε, ξέρω εγώ, ένα Μητσοτάκη πατέρα με τον τρόπο την επαρχή του ή δεν έχουμε ένα Κωνσταντίνο Καραμαλή με το κύρος του. Αυτούς έχουμε, αυτά θα περιμένουμε. Θα περιμένει κανείς τώρα να δούμε ξανά την Τουρκία στην Νοτιοανατολική να βγαίνει με τα πλοία, να βγαίνει με τα ερευνητικά, να προκαλεί μετά από αυτή την απόφαση? Βέβαια. Η Τουρκία έχει ένα στόχο. Είναι πώς θα αποδυναμώσει ή να απογυμνώσει το Καστελόριζο από την ΑΟΣ. Τυπικά το δίκαιο της θαλάσσης μας δικαιώνει. Η Τουρκία όμως λέει, για σταθείτε ρε παιδιά, εδώ μια κουκίδα απέναντι σε 1000 χιλιόμετρα
παραλιακής παρακτήριου ζώνης. Δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, ή εμείς θα βάλουμε την άσα σκέλια και θα υποχωρήσουμε ως προς τη δυνατότητα του Καστελορίζου να έχει ΑΟΣ, όπως σημαίνει ότι ενώνει τη δικιά μας με τις Κύπρου και τα λοιπά, όλα αυτά που ξέρουμε, ή η Τουρκία θα καταβρωθεί στο νησί. Δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη λύση. Ήδη η Εθνοσυνέλευση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 28 μου φαίνεται, έχει ψηφίσει ότι δεν πρόκειται περί νησιού, αλλά περί υπηρετικής χώρας που έχει ανοιχθεί πάνω από τη θάλασσα. Δεν το δέχεται σαν νησί. Επομένως λοιπόν, εκείνο το παιχνίδι, δεν βλέπω την Ελλάδα ότι έχει τη δυναμική να αντιμετωπίσει αυτό το κεφάλαιο οποτεδήποτε προκύψει, και ως εκ τούτου αναμένω νέα ίμια. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, γιατί εκεί θα έχουμε αλλαγή κυβέρνηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Να ελπίζουμε κάτι από την καινούργια κυβέρνηση. Ο πρώτος ηγέτης που θα συναντήσει ο Ερντογάν, ο Μπάιντεν, ο κύριος Μπαϊντενόπουλος δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα συμφέροντα της Αμερικής δεν αλλάζουν, όποιος και να είναι ο πρόεδρος. Είναι τα ίδια. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ χρήσιμη για την Αμερική. Είναι ο κόμβος για τα παλαιοκοιτάσματα, για τα νεοκοιτάσματα, για τις όποιες επιχειρήσεις χρειαστεί η Αμερική για την ευρύτερη αυτή περιοχή. Κύριε, δεν πρόκειται να τα χαλάσει. Για... όποιος και να είναι. Ίσως υπάρχει μια άλλη μεθόδευση, ξέρω εγώ, σε κάποια πράγματα. Ότι θα πρέπει να δοθούν αντιπαροχές γενναίες στην Τουρκία για να προσέλθει στα ήρεμα εδάφη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Για να έρθουμε στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα, πώς αξιολογείτε τους χειρισμούς τους κυβερνητικούς, κυρίως των τελευταίων μηνών, για την διαχείριση της πανδημίας? Άριστα στην πρώτη φάση, κάτω της βάσης τώρα. Για ποιο λόγο, πού έκανε λάθη? Έχουμε 100 νεκρούς την ημέρα. Mm-hmm. Είναι γεμάτα τα κρεβάτια μας. Στο υγειονομικό προσκήνιο έκανε λάθη. Ή δεν περίμενε το δεύτερο κύμα ο κύριος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Υγείας, γιατρός. Εδώ έπρεπε να το περιμένουν. Είναι να μην έχουν προετοιμαστεί, να μην έχουν κάνει μονάδες. Μοιράσαν του κόσμου τα εκατομμύρια σε φύλλα προσκύμενα κανάλια, ενώ αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να δώσουν τουλάχιστον 100 κλίνες ΜΕΦ. Όλα αυτά τα πράγματα, λυπάμαι, αλλά δεν είναι μια πραγματικότητα ρεαλιστική. Δεν είναι ώρα για θριαβολογίες. Είναι ώρα μάλλον για καρπαζιές. Θα έρθουν κάποια στιγμή. Να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Επειδή γίνεται πολύς λόγος από κυβερνητικά στελέχη για την ατομική ευθύνη που πρέπει να έχει ο καθένας και δεν έχουν άδικο σε αυτό, θεωρείτε πως αυτή την παράκληση για ατομική ευθύνη κρύβεται αδυναμία να κάνει τη δουλειά της η κυβέρνηση? Βεβαίως δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά της από άλλη πλευρά. Να πείσει, να βγει από τηλεοράσεως και να εξηγήσει στην κυρία Μαριγούλα, ξέρω εγώ, εκεί στην Κοζάνη, στην Κυρασπασία, κάτω στην Πελοπόννησο, έχει τον κύριο Μίτσο, ότι κοίταξε, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Δεν μπόρεσε να πείσει από τηλεοράσεως. Όλα τα μέσα ενημέρωση είναι δικά της. Ουδέποτε και καμία κυβέρνηση είχε όλα τα μέσα δικά της. Παρά μόνο αυτή η κυβέρνηση εξαιρέσει ένα-δύο φίλων.